πάμε σε μία έρευνα Εύης Πανού που έχει να κάνει με τις δυσκολίες στο οικονομικό σκέλος που αφορούν τους Έλληνες. Δηλαδή, πώς τα βγάζουν. Ακριβώς. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Και φαίνεται ευρωβαρόμετρο. Ευρωβαρόμετρο, δηλαδή κάποιες έρευνες που γίνονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις χώρες, της Ένωσης και μας δίνουν κάποια αποτελέσματα σε θέματα επίκαιρα. Αυτό είναι το σημαντικό να αναφέρουμε για το ευρωβαρόμετρο. Και θα ξεκινήσουμε να δούμε αυτή την έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε και ουσιαστικά αναφέρει την συντριπτική αυτή ανησυχία των Ελλήνων για το κόστος ζωής. Βλέπουμε εδώ και σε επίπεδο Ευρώπης τι συμβαίνει και σε επίπεδο Ελλάδας. Αναλογιζόμενος λοιπόν η ερώτηση ήταν αυτή, το εισόδημα του νοικοκυριού σας, πώς θα περιγράφατε την τρέχουσα κατάσταση. Σας. Βλέπουμε ότι το 46 και το 51 που είναι ουσιαστικά οι δύο πιο μεγάλοι αριθμοί στο συγκεκριμένο γράφημα, το 51 ζει με κάποιες δυσκολίες με το τρέχον εισόδημα και το 46 ζει μάλλον άνετα. Μιλάμε για εξωτερικό, το εξωτερικό είναι κυκλικό διάγραμμα που ζει άνετα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εσωτερικά για την Ελλάδα. Πώς ικανοποιημένος είστε από τα μέτρα που έχουν ληφθεί? Βλέπουμε σε επίπεδο Ευρώπης την απάντηση 64% η θετική απάντηση, στην Ελλάδα το 79%. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επίσης αν είναι ικανοποιημένος κάποιος ή δεν είναι ικανοποιημένος. Με το κόκκινο είναι οι απαντήσεις που δείχνουν το γεγονός ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Οπότε το 79% μας δείχνει τη μεγάλη δυσαρέσκεια αλλά και το φόβο. Το επόμενο γράφημα, το οποίο μας δίνει κάποιες απαντήσεις για το κόστος διαβίωσης και τις μελλοντικές προκλήσεις για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συμπεριλάβει διάφορα θέματα που αφορούν τη σήμερα ημέρα. Ένα από αυτά είναι και η κλιματική αλλαγή, είναι η κρίση στον ενεργειακό κλάδο, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Και αυτό που βλέπουμε σε επίπεδο Ελλάδας, είναι η δεύτερη μπάρα, είναι ότι στο 100% για παράδειγμα ανησυχούν οι Έλληνες για τις αυξανόμενες τιμές τροφίμων και ενέργειας. Επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία που σε λίγες μέρες από τώρα θα ολοκληρώσει ένα χρόνο από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, βλέπουμε ότι απασχολεί στο 78%, υπάρχει ανησυχία, πυρηνικό ατύχημα, μετανάστευση, εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών όπως COVID-19 ή ευλογία των πυθίκων. Στο 73% απαντούν ότι ανησυχούν. Μάλιστα, λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε στον κύριο Νίκο Κοκολάκη, τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Κοκολάκη. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις, η αύξηση των τιμών σε πρώτες ύλες γενικά και σε βασικά αγαθά ενός μικρομεσαίου νοικοκυριού είναι στοιχεία δεδομένα τα οποία προβληματίζουν τους Έλληνες. Φαντάζομαι κάτι το οποίο το περιμένατε. Σίγουρα η έρευνα καταγράφει την πραγματικότητα, καταγράφει την καθημερινότητα δυστυχώς που βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, οι Έλληνες πολίτες. Βλέπουμε πραγματικά το τελευταίο διάστημα το ράλι τιμών να αυξάνεται συνεχώς. Βλέπουμε τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης σε γαλακτοκομικά προϊόντα, στο ψωμί, στα δημητριακά, στο κρέας, στα λαχανικά, να βλέπουμε ανατιμήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πραγματικά μας ανησυχεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει επιτέλους να παρθούν μέτρα που να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι. Μέτρα πραγματικά όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού. Πρέπει πραγματικά να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που τόσο ώστε να ρυθμίζουν τους όρους και αμοιβείς των εργαζομένων σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Πρέπει επιτέλους οι τριετίες να ξεπαγώσουν. Πρέπει μια σειρά μέτρα όπως κατάργηση, μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρέπει άμεσα να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση, γιατί πραγματικά το επόμενο διάστημα η ανασφάλεια, η επισφάλεια θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, ειδικά για μας τους εποχικούς εργαζόμενους. Καλά γνωρίζετε ότι ήταν πολύ καλή τη ρουσική περίοδο, από εκεί και μετά για μας ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος, προσπαθούμε να επιβιώσουμε με το Ταμείο Ανεργίας που είναι αυτή τη στιγμή 3 μήνες και 5 μέρες. Ήδη τις επόμενες μέρες αυτό το χρονικό διάστημα τελειώνει. Εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες που το σώστε πραγματικά η κυβέρνηση να στηρίξει το εργαζόμενο και να γίνει η παράταση του επιδόματος ανεργίας και επιτέλους να γίνει η νομοθετική ρύθμιση εκείνη που ανάλογα με την απασχόληση να υπάρχει και η επιδότηση ανεργίας για όλους τους εργαζόμενους. Μάλιστα, πρέπει λοιπόν μάλιστα. να παρθούν μια σειρά μέτρων άμεσα, αλλιώς το πρόβλημα
μήνα με το μήνα θα επιδεινώνεται και πραγματικά οι Έλληνες, οι εργαζόμενοι, ειδικά οι εποχικοί, δεν θα μπορέσουν το επόμενο διάστημα να πληρώνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το ρεύμα θα προσπαθήσουν να πάρουν τα προϊόντα εκείνα για να μπορέσουν να ζητήσουν τις οικογένειες. Μάλιστα, κύριε Κογκολάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση.